σα ημέρα. Ελπίδα σε τυφλού να ξαναβρούν το φω του δίνει μια νέα χειρουργική επέμβαση με την εμφύτευση ενό μικροτσίπ στον αφιβληστροειδή χιτόνα σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα σε 8 ασθενεί. Οι πέντε εκ των οποίων γεννημένοι με μελαχρωστική εκφύληση του αμφιβληστροειδού χιτόνα μετά την τοποθέτηση του μικροτσίπ, κατάφεραν να δουν ξανά το χαμόγελο στα αγαπημένα του πρόσωπα, να ξεχωρίσουν το κόκκινο από το λευκό κρασί ακόμη και να αναγνωρίσουν σήματα πάνω στι πόρτε ή και να διαβάσουν την ώρα σε ένα ρολόι κληρονομική μελαχρωστική εκφύληση του αμφιβληστροειδού χιτώνα, ακριβώ επειδή είναι κληρονομική, κάποιο γεννιέται δηλαδή με αυτή την πάθεση αφού αρχικά μειώνει την νυχτερινή όραση κατά τη δεύτερη ή την τρίτη δεκαετία τη ζωή, εξελίσσεται σε πλήρη απώλεια του οπτικού πεδίου, αφαιρώντα την ουσία την όραση από τον ασθενή. Και αυτό συμβαίνει γιατί στην περιοχή τη Οχρά Κιλίδα, στο πίσω μέρο του αμφιβληστροειδού χιτώνα, καταστρέφονται πολύ σημαντικά κύτταρα υπεύθυνα για την υποδοχή του φωτό. Ακριβώ σε αυτό το σημείο των ματιών, η Γερμανοί επιστήμονε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Τούμπικεν εμφύτευσαν κατά τη διάρκεια μια δεκάωρη χειρουργική επέμβαση μικροτσίπ με διαστάσει 3x3 χιλιοστά, το οποίο φέρει επάνω του 1500 φωτοευαίσθητα εικονοστοιχεία, τα οποία ανοιχνεύουν και συλλαμβάνουν το φω που πέφτει στην οχρά κοιλίδα και το μετατρέπουν σε ηλεκτρικού παλμού, οι οποίοι αποστέλλονται μέσω του οπτικού νεύρου στον εγκέφαλο. Στην ουσία, το μικροτσίπ κάνει σχεδόν την ίδια δουλειά που κάνει ο δικό σα αμφιλιστροειδή αυτή τη στιγμή που με βλέπετε ελπίζω χωρίς κανένα πρόβλημα. Λέω σχεδόν γιατί είναι πολύ νωρίς για να πει κανείς ότι αυτή θα είναι η θεραπεία μιας ασθένειας που ακόμη σας θυμίζω στα ιατρικά βιβλία αναφέρεται ως πάθηση χωρίς θεραπεία αφού είναι μικρό ο αριθμός των ασθενών στους οποίους εφαρμόστηκε με θετικά αποτελέσματα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη με τη δημοσίευση των ευρημάτων σε επιστημονικό περιοδικό ότι οι πέντε από τους οχτώ ασθενείς, στους οποίους τοποθετήθηκε το εμφύτευμα, δήλωσαν ότι αυτό βελτιώθηκε πράγματι την όρασή του σε βαθμό ώστε να αλλάξει η καθημερινότητά του. Αν όντω αυτή η γενιά των μικροτσίπ προσφέρουν τελικά την όραση σε τυφλού που δεν είχαν άλλη ελπίδα, ε, τότε η ιατρική, η επιφανέστερη τέχνη όλων κατά τον Ιπποκράτη, θα έχει επιτελέσει τον ιερό σκοπό τη. Να ωφελεί παρά να βλάπτει. Να έχετε μία ξεκούραστη Κυριακή απολαμβάνοντα όσα είναι σημαντικά στη ζωή σα. Ούτε λεπτό μην αφήσετε τα προβλήματα των ημερών να σα μπερδέψουν. Η υγεία μας είναι πάνω απ' όλα.